Την ομάδα δυναμώνουμε. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα συμπολεμιστές. Στέφανος Βασιλείου από Τρικαλά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι απαντάμε σε αυτούς, επειδή έπεσαν τις τελευταίες μέρες την αντίληψή μου, μέχρι κάποιους μέχρι πρότινους συναγωνιστές, να ζητάνε τα ψηφίσματα πίσω, αμφισβητώντας την ε4 και τον όλο αυτό αγώνα που κάναμε. Τι απαντάμε σε αυτούς που λένε, όπως π.χ. η Ζώρα από την Πάρο που είδα σε ένα post ότι έχει στείλει 400 ψηφίσματα και τα απαιτεί πίσω. Τι απαντάμε σε αυτούς? Εμείς για να δώσουμε ψηφίσματα πρέπει να τα έχουμε. Ό,τι μας στέλνουν οι συντέλληνες, αφού για μας είναι. Άλλωστε, αν δείτε το ψήφισμα, είναι προς τον Αρτέμι Σόρα. Και αν διαβάσετε εδώ, στην τελευταία, έχει παραλείπει. Ο παραλήπτης είναι ο Αρτέμις Σόρας. Για λόγους ασφαλείας και διαφάνειας, τα κεντρικά. Αρτέμις Σόρας, Διεύθυνση Αφών Κυπρέων. 112 Λευσίνα, ταχυδρομικό κώδικα. Και με ένα φαξ και με email. Άρα το ψήφισμα είναι προς τον Αρτέμι το Σόρα. Δεν είναι ούτε στο Μεμπράκι, ούτε στον Πέτρο, ούτε σε οποιονδήποτε άλλο. Είναι του Αρτέμι του Σόρα. Ούτε στη Ζώρα κουτάστε. Όχι. Και αυτοί που έχουν οι συνέλληνες οτιδήποτε ψήφισμα πρέπει να τα παραδώσουν πίσω. Εάν για κάποιο λόγο έχετε πληροφορίες ότι κάποιος παρακρατάει ψηφίσματα, μου δίνετε το όνομά του αμέσως να του εκτελέσω μήνυση στο κεφάλι. Που δεν έχω κάνει ούτε στους προδότες ακόμα καμία. Ας κάνω στο συνέλληνα ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει. Απαγορεύεται να κρατάει. Άρα απαγορεύεται κανένας συνέλληνας να κρατάει τον άλλον συνελλήνων τα ψηφίσματα. Φυσικά είστε τόσοι πολλοί άνθρωποι δικοί μου δίπλα που χτες υπήρχαν και κάποιοι δικοί μου σε παρένθεση που σήμερα δεν είναι. Για ποιο λόγο δεν είναι, αποφάσισαν αυτοί και όχι εγώ. Αυτές οι αποφάσεις της προδοσίας δεν είναι δικές μου. Ούτε μπορώ να προβλέψω, δεν είμαι μελλοντολόγος εγώ εδώ μεταξύ, να προβλέψω ποιος θα με προδώσει. Μπορώ να ξέρω ποιος, αλλά ας τον αφήσουμε να το κάνει. Αν δεν το κάνει, δεν μπορώ καν να το κόψω. Υπάρχουν ψηφίσματα σε ανθρώπους που φέρονται ως λαμπρακικοί. Εγώ δεν ξέρω καν λαμπρακικό. Ούτε καλογεροπολικό δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω σωρικό να πω. Εγώ ξέρω μια Ελλάδα ολόκληρη που όλοι αγωνιζόμαστε, ο καθένας από δικό του μετερίζει. Και το πιο μεγάλο το έχω εγώ. Που θα φάω και το ξύλο στο τέλος και τη φυλακή και τις φέρες. Όλα μαζεμένα μου τα έχουν. Αλλά να ξέρουμε ότι απαγορεύεται να τα κρατάνε. Τα ψηφίσματα πρέπει να πάνε εκεί που εγώ έχω επιλέξει. Έχω επιλέξει να πάνε στην Αφών Κυπρέων, το οποίο είναι, αν τώρα το ε4 είναι και η έδρα του εκεί σε διαφορετικό μέρος, αυτό είναι άλλο. Αυτός ο τόπος μαζεύεται για το Σώρα του Αρτέμι. Δεν το μαζεύω ε4. Ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος είναι πρόεδρος του ε4. Το ότι εκεί πέρα είναι μια έδρα που μου έχει παραχωρήσει ο Γιάννης για να μαζεύει τα ψηφίσματα, γιατί το ταχυδρομείο είναι μια γωνία από αυτόν και ότι έχω υπογράψει εξουσιοδότηση του Γιάννη να πηγαίνει να τα παίρνει. Όπως εξουσιοδότηση έχω υπογράψει πολλά άλλα. Και να υπογράψουμε. Για κάπου που λείπω. Ακόμα και κάποιοι διαχειρίζονται το προφίλ μου. Έχω τόσους διαχειριστές. Έχω εμπιστευτεί τόσο κόσμο. Δηλαδή σου έδωσα την εμπιστοσύνη μου, σου έδωσα το σπίτι μου, σου έδωσα τη σελίδα μου, σου έχω δώσει το προφίλ μου. Έχω 10 σελίδες. Έχω και άλλες σελίδες στο εξωτερικό που δεν τις ξέρετε, που τις διαχειρίζονται άλλοι διαχειριστές. Γιατί να με προδώσεις, αφού είναι δικιά μου. Θες κάτι δικό σου. Ωραία. Αν θέλεις, άφησε τη διαχείριση και φύγε. Γιατί πρέπει να με κλέψεις, γιατί πρέπει να μου διαλύσεις την ομάδα. Είπα σε τόσους. Όλες αυτές τα A&T, Αρτέμις Σόρας, εγώ τα άνοιξα. Τα άνοιξατε εσείς, αλλά σας έβαλα κόσμο μέσα. Βάλω τους δικούς σου, κάνε πλάκα, λέγε ό,τι θέλεις. Όχι τώρα έναν αγώνα δικό μας, τον οποίο εγώ δεν τον κάνω για μένα, τον κάνω για όλους μας. Ο δικός μου αγώνας δεν θα σταματήσει ποτέ, γιατί έχω πάρει τις αποφάσεις μου και ξέρω πού θα πάω. Αν είναι θέμα deal, ξέρω να τα κάνω καλά. Δεν υπάρχει κανείς από ένα να κάνω deal, να στριμώσω όλες τις κοινωνίες, τα παγκόσμια παιδιά, όπως σας είπα τώρα. Αν θέλω να τα αποσυμπιέσω, το ξέρω εγώ καλύτερα. Κανένας δεν ξέρει καλύτερα πώς να αποσυμπιέσει την κατάσταση ή να κάνω ένα deal. Εδώ δεν γίνεται τι. Εδώ είναι κατάθεση ψυχής ελληνισμού και το φωνάζω από την πρώτη μέρα. Αν δείτε όλες μου τις εκπομπές, δεν έχει αλλάξει καθόλου ούτε ένα χιλιοστό. Και στρατηγικά σας λέω μόνο, μάλλον σας τα έχω πει. Αν κάποιος κάτσει να με αποδικοποιήσει, θα δείτε όλα σας τα έχω πει. Από την πρώτη μέρα ρωτάνε, κύριε Σόρα, θα κάνετε κόμμα. Όχι, λέω, δεν υπάρχει κόμμα. Εγώ δεν γράφω ούτε στην πρόταση, δεν βάζω κόμμα. Ναι, αλλά υπάρχει συνέλευση, δεν θα το έχω πει. Δηλαδή είναι θέμα φορέα μου,
Αφού ένα καταστατικό που κάνει μια διακήρυξη που έχει η ΜΚΟ που έφτιαξα τώρα, άλλη μια θα πάει για τη Βουλή. Θα πάει για το πρωτοδικείο και αυτό θα πάω. Να γίνει φορέα. Μα γιατί να γίνει φορέα ποιο, ο κανένα. Σήμερα κοιτάξτε πώ είστε. Αύριο ενωμένη την Ελλάδα είναι μια απόφαση. Την οποία θα τη μάθουμε και θα το κάνουμε όποτε γουστάρουμε εμεί οι Έλληνε. Τα ζώα δεν ξέρουν τίποτα. Θα φάνε μια, αν το θέλετε, μια απόφαση που δεν θα την περιμένουμε. Γιατί να ξέρουν πώ κινούμαστε και τι γίνεται εκεί μέσα. Δεν θα μάθουν ποτέ. Όποτε γουστάρουμε εμεί θα το κάνουμε. Αφού έχουμε δικαίωμα το κάνουμε. Έχουμε τον αέρα. Τώρα παραδίνουμε μαθήματα, είπα. Υπάρχει κανένας μέχρι τώρα στην ελληνική ιστορία να είχε τόσο κόσμο και να έχετε μαζευτεί κάτω από μια συγκεκριμένη, όχι ιδέα, πραγματικότητα. Να λέγεται Ελλάδα με μια σημαία ελληνική, χωρίς κόμμα, χωρίς δόμα, χωρίς κόμμα. Τόσο πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όπου πηγαίνουμε να πούμε μαζεύουμε, κοιτάξτε τώρα, μια Κυριακή είναι αυτό. Θέλετε, ορκιστήκαμε και κάναμε πλάκα και έχουμε μαζευτεί 400 άτομα. Για καθίστε, ρε παιδιά. Πάντω ήρθε να μιλήσει στην Αθήνα, 2.300. Ήρθε εσύ σύλλογο ζωντόμο και είχε 40 άτομα. Εκεί το ποτάμι ήταν ανύπαρκτο, σε ένα καφενέ του Δημαρχείου μίλησε. Και δεν ξέρω τι είπε, βέβαια δεν είπε τίποτα, γι' αυτό και δεν το πειράζει κανεί. Είναι ο μόνο που δεν λέει τίποτα. Μα δεν λέει τίποτα. Απλά υπάρχει. Γεια σα, ήρθε. Και μέχρι και το όνομα κλεμμένο είναι το ποτάμι. Και εκείνο εκεί μου κλέψαν την πρώτη ομάδα που έφτιαξα. Το ποτάμι είστε εσεί. Άρα λοιπόν, είναι θέμα φορέα τελικά. Είμαστε όλοι εμεί φορέα. Αύριο το πρωί είμαστε φορέα. Μα είμαστε ήδη. Είναι σαν να είμαστε παντρεμένοι, σαν να έχει μια κόμενα, μια κουπέλα, συγγνώμη. Η οποία να ζεις μαζί της τρία χρόνια, να ζείτε στο ίδιο σπίτι μαζί, να συζείτε μαζί τρία χρόνια, αλλά να μην την έχει παντρευτεί. Το στεφάνι θα σε κάνει να την ευθύς. Θα σε ευλογήσει ο παπάς για να ξαναζήσει. Απλά θα έρθει το κοινωνικό γεγονός που το κάνει. Εμείς λοιπόν τώρα μάθαμε να ζούμε μαζί. Μάθαμε να ζούμε σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν ξέρω όταν τελειώσει τι θα κάνουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν χρειαζόμαστε το φορέα έτσι που τον εννοούν οι άλλοι. Οι άλλοι έχουν φορείς και δεν έχουν κόσμο. Δεν έχουν ιδεολογία. Δεν έχουν όπλα. Δεν έχουν στήριγμα. Και να θυμάστε, ακόμα δεν έχουμε πάει σε επίθεση. Πλάκα γίνεται. Ακόμα είμαστε στην αφύπνιση. Τώρα αρχίζει να στέλνεται λίγο. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει σάρκα και οστά. Και ξέρετε πότε θα πάρει. Όταν μαζευτείτε όλοι μαζί και εσείς θα είστε πυρήνες. Όλη η Ελλάδα θα πτωτώσει. Όταν θα πέσει η απόβαση, θα θυμηθείτε το χρηματιστήριο του 92. Θα ανεβαίνει το χρηματιστήριο 100% την ώρα. Δηλαδή τα ποσοστά των συνελλήνων που θα ακολουθούν θα ανεβαίνουν 100% την ώρα, όχι την ημέρα. Θα δείτε άλλα κόλπα. Αυτό είναι μια στρατηγική καθαρά δικιά μου, την οποία γιατί να ανακοινώσω εγώ να βγάλω, δεν υπάρχει φορέα. Εσείς είστε ο φορέας. Θα σκάσετε μια μέρα και θα πείτε. Ναι, όλοι μαζί θέλουν. Και μια που θα υπογράφετε και μια που θα πέσει η Ελλάδα. Αυτό είναι μια στρατηγική που δεν θα του δώσω τη χάρη να την πάρουν ποτέ. Θα κοιμώνται και θα ξυπνάνε τι θα κάνω την άλλη μέρα, γιατί αυτό κάνω τόσο καιρό. Άστος εκεί να τηγανίζονται. Βλέπετε να κινδυνεύουμε πουθενά. Από φορέα. Μη φύγουν τα δικαστήρια από εκεί, μη φύγει ο Άρειος Πάγος. Ή μη φύγουν 20 σελίδες χαρτί διακήρυξης. Ή καταστατικό λειτουργίας. Λέτε να μην ξέρουμε να λειτουργούμε. Ή έχω καμία ιδιαίτερη κουλαμάρα να το γράψω. Δεν είναι έτσι. Εμείς μόνο θα το γράψουμε. Αυτά που λέμε τώρα, αυτά θα κάνουμε. Και αυτά θα γίνουν πρώτα πράξη και μετά θα γίνουν σε χαρτί. Για θα ξέρετε πώς λειτουργεί και θα γραφτεί σε χαρτί. Δεν το γράφεις πρώτα σε χαρτί και ακολουθείς με μωρά του Φαγκρίμεν. Δεν γίνεται. Το κατανοείς πρώτα και μετά λέμε. Πάμε. Κοιταγόμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, και πάμε να τελειώνουμε. Έτσι θα το κάνω. Έτσι το σχεδιάζω. Αλλά στο έχω πει την πρώτη μέρα. Είσαι φορέας από την ώρα που υπάρχει. Και μόνο που είσαι εδώ, είσαι φορέας. Και φυσικά όχι του AIDS. Της αναβίωσης, της παλαιγενεσίας. Άρα, θα αναμένουμε σε αυτό που είπαμε πριν. Επιτακτική ανάγκη να μεγαλώσει ο Ε4 για να προχωρήσει σε όλη την Ελλάδα η οργάνωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έρχονται πράγματα σοβαρά που πρέπει να τα διαχειριστούμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε να οργανωνόμαστε. Και μιας και έχουμε πάλι δίπλα μας τον κύριο Ζώρα, θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση πάλι, γιατί άκουσα που είπε κάτι στην Καβάλα δημόσια. Δεν διάνω τηλέφωνο ενός. Πες το μια σωτάκι. Λοιπόν, ακούσατε όλοι τον Αρτέμι να λέει στην Καβάλα για ηλεκτρονικό χρήμα. Να του πούμε να μας πει δύο κουβέντες. Όσο μια μικρή αναφορά, γιατί με έχουν ρωτήσει ένα σωρό συνεργείες, δεν μπορεί να τους πω. Δεν είναι το δικό μου τίκο σήμερα, παιδιά, κάποια μάλλον.
Πέτα το ρε Βασίλη να εισχάσουμε το τηλέφωνο μακριά. Είναι ο ενισχυτής μπροστά και επηρεάζεται. Είναι τον ασύρματο του τηλεφώνου το μηχανισμό. Τώρα τι αναφορά θα κάνω, έχεις ένα μεγάλο κεφάλαιο, είχα πέντε ερώτηση ο Γιάννης. Τι δεν παίρνεις τηλέφωνο να με ρωτήσεις, δεν παίρνει τα δημόσια. Δεν ξέρω το νούμερό μου μάλλον. Για να απαντήσεις και στους άλλους που ρωτήσαμε. Εγώ είπα κάτι. Κάποιοι το καταλαβαίνουν. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν και κάποιοι περιμένουν να καταλάβουν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπα. Είναι σοβαρό γιατί για όποιον ξέρει την οικονομία μας, πώς βαδίζει η οικονομία μας, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αναφορές, μάλλον προτάσεις που έχω κάνει στον ΟΗΕ σε πολλές χώρες, ο τρόπος που δανειοδοτούμε χώρες με ξεχωριστά νομίσματα που δίνει στο δολάριο ή στο ευρώ, ο λόγος είναι ότι τους δίνω τα ομόλογα τα 3α ή δικά μου περιουσιακά στοιχεία που είναι πάντα 3α ή σε ομόλογα χρυσού και αυτά κόβουν χρήματα. Κόβεις χρήματα γιατί αυτή είναι η οικονομία δηλαδή. Δεν είναι ότι το κάνεις γιατί απλά μου θα τους ώρα. Αυτό γίνεται, έτσι γίνεται η οικονομία. Δηλαδή, αν το θέλετε κράτος, σε αφρικάνικο κράτος, έχει δανειστεί αμερικάνικα ομόλογα και κόψει χρήμα. Φυσικά ένα κράτος για να κόψει χρήμα θα πρέπει να πει τι θα κάνει τα χρήματα. Δηλαδή, κόβει χρήμα όταν θέλει ανάπτυξη. Σιδηρόδρομο, λιμάνια, σχολεία, δρόμους και από πώς θα τα ξαναπάρει πίσω. Ο τρόπος χρηματοδότησης είναι αυτός. Όμως, επειδή μας πιέζουν τα μεγάλα παιδιά και επειδή θέλω να το κοπανίσω πάρα πολύ άσχημα, η αλήθεια είναι ότι το bitcoin, το ξέρετε το bitcoin? Ναι. Το bitcoin είναι ένα παγκόσμιο νόμισμα των Rothschild. Η έδρα τους είναι στα Cayman Islands. Το διοικούν το νησιό. Τι έχουν βάλει μέσα και έχουν βάλει ηλεκτρονικό χρήμα? Είναι μια αξία γύρω στα 450 ευρώ σήμερα. Καθενόμισμα. Το οποίο το έχει και σε χρυσό. Δεν το πουλάνε όμως, είναι ηλεκτρονικό. Ουσιαστικά είναι στην παγκόσμια αγορά ήδη ένα νόμισμα που τρέχει και είναι και στο χρηματιστήριο, αν το θέλετε. Ποιος το έβαλε, γιατί το έβαλε και τι έχει μέσα, δεν το ξέρει κανένας. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να κόψω ένα νόμισμα, το οποίο να το πάω στην παγκόσμια αγορά. Ναι, αλλά εγώ δεν ενδιαφέρομαι για την παγκόσμια αγορά, γιατί δεν μου ανήκει ακόμα. Άρα μπορώ να το σαμποτάρω, που σημαίνει να μην πουλάω τίποτα άλλο. Ο τρόπος για να κοπεί αυτό το νόμισμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Ανοίγεις ένα μεγάλο τραστ σε μια εταιρεία Marshall ή σε μια εταιρεία εξωτερικού για να μην έχει εφορία στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να καθίσουμε το νόμισμα στην Ελλάδα. Για να καθίσουμε ένα τέτοιο νόμισμα, ενώ έχουμε όλους τους νόμους και τους παγκόσμιους και τους εθνικούς να τους τροποποιήσουμε σύμφωνα με το νόμισμα το ηλεκτρονικό αυτό, αυτό που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική αγορά είναι η εφορία. Δηλαδή, αν αύριο βγάλουμε στο κάθε αφημί για να λειτουργήσει αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να το χαρίσω στην αρχή. Όμως δεν έχει πρόβλημα να το χαρίσεις, γιατί θα πάρεις τα χρήματα από το άλλο που θα πουλήσεις. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε σε ένα τραστ περιουσιακά στοιχεία, με τραστ ορκωτούς λογιστές, δικηγόρους, να κάνουν το legal opinion, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία την τεχνοκρατική και κατόπιν, όχι να κόψουμε νόμισμα, στην ελληνική αγορά να κόψουμε μερίδιο, το μερίδιο με το χωμερίδιο αξίας 10.000 ευρώ ή 1.000 ευρώ ή 500. Την ώρα που θα πούμε στον πολίτη όμως να το δώσουμε και να το χαρίσουμε, γιατί αν αύριο χαρίσουμε σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους εγγυημένη αξία, η οποία έχει περάσει και τους νόμους τους εθνικούς και τους διεθνείς, έχουμε ένα πρόβλημα ότι το 45% θα πρέπει να το πληρώσετε. Άρα, αν του κάνεις δωρεάν του πολίτη, πληρώνει 45% όσο είναι ο φόρος δωρεάς. Εάν τώρα εγώ σας το πουλήσω, θα έχουμε ένα απόφενε εσείς που θα μου δώσετε χρήματα, ας μην μου τα δώσετε, εγώ θα φορολογηθώ από 15 μέχρι 25 σαν εταιρεία, σαν trust και σαν χρηματιστηριακή εταιρεία, άρα δεν με βολεύει ούτε η μία ούτε η άλλη. Υπάρχουν κάποια σχέδια που τα δουλεύουμε μέσω χρηματιστηρίων και είναι εισηγμένες. Αυτό έχει φοβήσει και την κοινωνία τη χρηματιστηρική και το κουβεντιάζουμε με αρκετές χρηματιστηριακές εταιρείες. Αλλά το κοιτάμε πάρα πολύ κοντά το πώς θα το κάνουμε. Αυτό που θέλω εγώ πραγματικά, θέλω να δώσω μια καλή μαχαιριά, μια μαχαιριά καλή, γιατί μπορούμε να δώσουμε αρκετά χρήματα στον κάθε συνέλληνα, ο οποίος να κάνει ηλεκτρονικές αγορές μέσω του νομίσματος του συγκεκριμένου, το οποίο το λέω εγώ νόμισμα, αλλά απαγορεύεται να είναι νόμισμα. Στην παγκόσμια ιστορία, αν το αφήσω πιο πάνω από την Ελλάδα, ναι, το κάνω νόμισμα αύριο το πρωί. Το βγάζω το Artemisio, βγάζω το Artemis, το νόμισμα. Το οποίο στην παγκόσμια αγορά, αν και όφεσον μου το αγοράσουν και το πουλήσω.
στην αγορά τη δικιά μας για να καθίσω κάτω στην πλατφόρμα την ελληνική, υπάρχουν φόροι. Κοιτάμε με πολλούς μηχανισμούς πώς να αποφύγουμε το φόρο δωρεάς και το φόρο στην εταιρεία. Υπάρχουν κάποια σχήματα, τα κουβεντιάζουμε με αρκετούς ανθρώπους. Πάντως για να στήσω το ηλεκτρονικό νόμισμα δεν γίνεται τίποτα, θα κάνω το ίδιο που κάνανε και αυτοί, με μια Marshall Island ή με μια Loka Island, Cayman Island, Delaware, Base Masia. Έχω τους ορκωτούς και τους δικηγόρους και τους δικαστικούς να κουμπίσω και να βγάλω όλα τα opinion και όλες τις νοματεύσεις. Τα έχω όλα αυτά τα εργαλεία, δεν μου λείπουν. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω είναι να καθίσω το νόμισμα στην αγορά. Γιατί αν καθόταν αυτό το νόμισμα σε 5 εκατομμύρια αφημεία γενικά, πάγωνε αύριο το πρωί η αγορά, πηγαίναμε σε μια συγκεκριμένη πράγματι αξία, πιστοποιημένη δε, με αποτέλεσμα θα πηγαίνατε σε δικές σας συναλλαγές και αφορολόγητες. Αυτό είναι ένα θέμα στο κράτος. Αν σε φορολογήσει, μετά έχει και πρόβλημα στο ΦΠΑ. Άρα πρέπει να μείνει σε συναλλαγές, όχι υπηρεία μπακάλια αυτά ιστορίες, πρέπει να πας σε άλλες συναλλαγές. Θα πρέπει να συναλλαχθείς με άλλα προϊόντα που θα κλείνει μόνο σου τις συμφωνίες. Όταν σε κάποιον πάρει 3.000, πάρει και 5.000 από την εμίσιο. Τα δέχεσαι, τα δέχομαι, τα δέχεσαι, τον άλλον. Άρα λοιπόν θα κυκλοφορήσει σε πολύ μαζικό κομμάτι η αγορά στα 5 εκατομμύρια αφημί. Θα είναι ένα μεγάλο χτύπημα δηλαδή στους επικυρίαρχους ότι κοιτάξτε, είμαστε κι εμείς εδώ. Okay. Αυτά που βγάζετε εσείς τα βγάζουμε κι εμείς. Και ίσως εσείς δεν μπορείς να σας ρίξει κανένας και ενδεχομένως να μην έχετε καλά οικονομικά στοιχεία που εκδώσατε και το bitcoin. Ενώ το Αρτεμίσιο, εμείς θα έχουμε και εμφανή τις σελίδες, ενημερώσει κεφαλαγορά, ενημερώσει τα πάντα. Δεν κάνει δηλαδή κάτι παράνομο. Ενημερώσει κεφαλαγορά. Είμαι εγώ και λέγομαι, έχω βάλει αυτό, ελέγχτε με, ορίστε οι αποφάσεις μου, ορίστε οι αποδείξεις μου, οι ορθωτοί μου, οι δικηγόροι μου, οι πάντες, Ελλάδα. Και κοιτάμε πώς θα ξεφύγουμε από το 45% που έχει εφορία στη δωρεά και το 25% της εταιρείας. Εκεί είναι ένα κομμάτι που η τεχνική μας το κοιτάμε πώς να το αποφύγουμε. Το bitcoin το έχω δει εδώ και 4-5 χρόνια. Τέσσερα χρόνια. Έχω δει τη σελίδα, την ιστοσελίδα. Συναλλάσσονται με αυτό το bitcoin. Βέβαια, κάνω και οικονομίες. Σε τι επίπεδο. Παγκόσμιο και κλιματιστηριακό. Κλιματιστηριακό. Είναι καθαρά ηλεκτρονικό. Πας και παίρνεις 5 εκατομμύρια και παίρνεις συμμετοχές, μάλλον παίρνεις το bitcoin σε νόμισμα. Νόμισμα, κανονικό, κανονικό, σε τράπεζα. Πιστώνεται ο λογαριασμός. Πιστώνεται ηλεκτρονικό, πίστοση. Κοίτα, ουσιαστικά πίστοση είναι. Όλος το λεφτά είναι πίστοση. Μετά σου δίνει η τράπεζα 3, 4, 5, 10 ή την κάρτα θα χρησιμοποιήσεις, τα μετρητά, πάει τα δίνεις. Ουσιαστικά τα πολλά σου λεφτά είναι μέσα, δεν είναι. Δηλαδή αν έχεις 10 εκατομμύρια, δεν είναι 10 εκατομμύρια. Τι χρειάζεσαι κάθε μέρα. Ηλεκτρονικό είναι το χρήμα μας. Το bitcoin είναι παγκόσμιο νομίζω, έτσι. Είναι το Rothschild για να ξέρετε. Επίσημα. Βέβαια, τι. Το οποίο αυτό, με αυτό το νόμισμα βολεύονται. Πρεζέμποροι, λαθρέμποροι, οπλέμποροι, δεν έχει τίποτα. Έτσι. Πολιτικόπεδα, κερατόπεδα, εκκλησιαστικόπεδα. Βέβαια. Τι έχει bitcoin, ποιο θα σου μιλήσει bitcoin. Πήρε τα λεφτά, αλλά το bitcoin δεν σου μιλάει κανεί. Δεν έχει υποφέρει εκεί, παιδί μου. Δεν έχει. Ούτε σε εμά θα έχει. Ούτε σε εμάς. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εμείς τα πήγαμε. Λεφτά βρήκαμε, λεφτά πήγαμε. Θα πάμε επίσης όρις. Μπορούμε να πάμε. Αυτό σαν αφορά σε αυτό. Εξετάζουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, θα είναι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Αν ποτέ το καταφέρουμε. Και πραγματικά κάποια στιγμή δημόσια θα ζητήσω τη βοήθεια νομικών, οικονομολόγων να έρθουν να στηρίξουν. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά την ελληνική, αύριο το πρωί, αν ετοιμάσουμε μια πλατφόρμα τέτοια, που σίγουρα θέλει τουλάχιστον από 300 ανθρώπους σε τερματικά, αν το θέλει για να εξυπηρετεί τις συναλλαγές. Οι συναλλαγές θα έχουν ένα κόστος γύρω στο 1% σε κάθε συναλλαγή σου. Να εξυπηρετήσει το facility της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης. Άρα θέλει πλατφόρμες για να φυστώνεται και να είναι αλληλόγροι λογαριασμοί. Εσύ δίνεις αυτή παίρνει, άρα φέρνει από την αποθήκη σου, μπαίνει σε εκείνη. Ουσιαστικά λοιπόν θα υπάρχει ένα interbanking που θα τρέχει με μια πλατφόρμα πολύ σοβαρή και φυσικά για να μπει στην αγορά. Θα το βάλουν οι ασφαλιστές, οι χρηματιστές, όλοι αυτοί που συναλλάσσονται με τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν τα κάνουν, θα πουλάνε κρίμα. Του δίνει ένα καλό ποσοστό σε Αρτεμίσιο και αρχίζουν και πουλάνε κρίμα. Αυτό όσον αφορά, αλλά αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμο όσον αφορά για να καθίσει αυτή την πλατφόρμα και να τσακωθούμε και στην παγκόσμια αγορά, έτσι. Γιατί θα πάμε σε αντιπαλότητες τεράστιες. Δεν έχω λίγες, είναι πάρα πολλές οι αντιπαλότητες. Θα το ζυγίσουμε. Είναι αν ποτέ βρούμε τον τρόπο για να το καθίσουμε στην Ελλάδα, θα παλέψουμε για να μην για παγκόσμια. Γιατί αυτόματα μετά όλοι οι Έλληνες έχουν συναλλαγές παντού. Θα μπορέσουν να μπει παντού. Όπως έχει μπει το bitcoin. Δεν κάνει κάτι παραπάνω το bitcoin. Βάλανε μια εφημερίδα μέσα και κόψανε bitcoin.
Εγώ θα βάλω αξιόγραφο, σοβαρό και χρεόγραφο δικό του και θα κόψω το Αρτεμίσιο. Τα καταλαβαίνω με του ίδιου νόμου. Δεν γίνεται κανένα παράνομο. Για το ηλεκτρονικό χρήμα γνωρίζω ότι και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι γίνεται για να παρακαμφθούν κεντρικές τράπεζες. Αυτό είναι το ένα. Ισχύει αυτό? Ωραία. Ένα δεύτερο. Στο ηλεκτρονικό χρήμα... Να συμπληρώσω. Εάν μπει στην αγορά όπως θέλουμε να πούμε, χωρίς φορολογία και χωρίς να πιέζεται ο Έλληνας, σε 2-3 μήνες, αν τρέξει γρήγορα σε 5 εκατομμύρια αφημί, εφόσον το χαρίζω το χρήμα, δηλαδή αν χαρίσω 10.000 κάθε συνέλληνα, παρακαρτικά θα πείτε σε συναλλαγές μεταξύ σας. Εάν μπει και ξεπεράσει το 20% της κίνησης ή το 30%, αυτόματα οι τράπεζες σας ευλάβουν στο σύστημά τους, γιατί θα διαλυθούν αλλιώς. Δηλαδή θέλοντας και μη, θα καθιερωθείς χωρίς να το καταλάβεις. Οπότε θα πεις, είμαστε και εμείς εδώ. Καθίστε να συζητήσουμε. Άρα έχεις μια δεύτερη ταχύτητα στην αγορά. Νόμιμη βέβαια, έτσι, με αξίες πραγματικές. Διότι οι τράπεζες τι αξίες έχουν σήμερα? Παίρνει το ακίνητό σου, σου λέει ότι αυτή είναι η αξία αντικειμενική που έβαλε το Υπουργείο που είναι και τρεις φορές πάνω από την αξία, 4-5. Σωστά. Και χρηματοδοτεί εδώ επάνω. Άρα έχει συγκεκριμένο real estate και χρηματιστηριακό προϊόν σε φούσκες. Παίρνει μια εταιρεία που φτιάχνει γύψο, έχει κάτι τσίκους εκεί πέρα για εργοστάσιο, έχει κάτι παλιομηχανήματα που δουλεύει και έχει μια πέτρα που τη πάει και βγάλει ασβέστη. Και αυτό το κάνει χρηματιστηριακό προϊόν. Ουσιαστικά αυτό δεν έχουν μέσα τα χρηματιστήρια. Τι έχουν? Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ τι έχω? Εγώ αξία. Έχω χρυσό. Άρα λοιπόν, έχω πολύ καλύτερη διαδικασία από αυτούς. Άρα άνετα το χρηματιστήριο θα με δεχτεί. Εάν αύριο βοηθήσουν οι συνέλληνες για να το χαρίσουμε, αν μπορέσουμε και βρούμε την πλατφόρμα αυτή για να λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός, ακόμα και για συναλλαγή, άμα το θέλεις, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ο τζίρος της πάνω 20 φορές στη συναλλαγή στις 2 μήνες. Που σημαίνει θα εγκαθιδρυθεί μέσα στο σύστημα. Θέλοντας και μία τράπεζα θα σε βάλει στο σύστημά της. Γιατί αλλιώς θα πεθάνει. Σύνδεσέ το τώρα με τους Δήμους αυτό, ανεπίσημα απόψε. Ναι. Μας και καταλάβουμε τι έρχεται. Ναι. Αυτό το έχουμε σκεφτεί και απλώς θέλαμε να το ρωτήσουμε. Είναι και άλλοι συνέλληνες που το ρωτάνε. Ο Αρτέμις μόλις το είπε. Δηλαδή θα το βοηθήσει αυτό και θα λειτουργήσει. Αυτό το χρήμα θα συμπαρασύρει τα πάντα, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή εταιρείες που πουλάνε προϊόντα με ηλεκτρονικό χρήμα. Φυσικά δεν τα πουλάνε αέρα πατέρα, γιατί από πίσω υπάρχει η βάση των αξιών. Άρα διαμορφώνεται μια πραγματική οικονομία εδώ. Φυσικά το πρόβλημα των συνελλήνων είναι αυτό που είπε πριν ο Αρτέμις, ότι θα το ενισχύσει αυτό. Αν ενισχυθεί αυτό, είναι και τελειωμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να συνδεθεί και με τα 600. Δεν ξέρω. Όχι, καμία σχέση. Απολύτως καμία σχέση. Με τους δημάρχους... Πλαστικό χρήμα. Δεν θα ζητήσουν να το περάσουν μέσα από τις δικές τις υπηρεσίες όμως προς τον κόσμο. Το χρήμα είναι πλαστικό. Ας το πλαστικό. Το πλαστικό είναι κάτω επιστοτική. Ηλεκτρονικό, λάθος. Στην αρχή δεν μπορούμε να βγούμε σε αυτούς γιατί δεν μας θέλουν. Είμαστε καρκίνο για αυτούς. Την ώρα που θα καθίσει στην αγορά, γιατί υπάρχει ο κόσμος που θα κάνει τη συναλλαγή, ή φαντάσου αύριο, να σας χαρίσει αυτή η εταιρεία 10.000 αξία. Μιλάω για την πρώτη παραχώρηση που θες να κάνεις. Η... Θα επιστρέψω. Όχι, μην παίρνετε. Δεν το παίρνει, έχει πολλή δουλειά αυτό. Την ώρα που βγαίνει στον κόσμο και χαρίζει 10.000 σε 5 εκατομμύρια αφημί, σημαίνει 50 δι, σωστά. Όποιος έρχεται, δεν τον δανείζεις, το χαρίζεις. Δεν τον δανείζεις, το χαρίζεις. Άρα θα έρθουν όλοι να πάρουν, χαρισμένο είναι. Υπογράφει ένα συμβόλαιο, καθαρά ελληνισμού. Εκεί είπαμε αλλού τώρα, έτσι δεν υπάρχει, φεύγω, κάνω ράνο και να σας πω. Στην οικογένεια όμως εσύ δεν είσαι ένας, είσαι άλλοι πέντε. Έχεις μάνα, πατέρα, αδερφό, γυναίκα, άρα είστε κανένα εξάρια φημί. Είναι 60.000 κι άλλοι. Υπογράφει ένα συμβόλαιο ότι θέλει να ξανάρθεις και να πάρεις άλλο 10.000, θα φέρεις άλλους πέντε. Για να χαρίσουμε, άστο το δανεισμό. Τελείωσε. Θα τα κάνει 100. Μέχρι τα 200 δις αντέχει η αγορά. Εάν πέσουν 200 δις στην ελληνική αγορά, πάνε στο διάολο η επικυρία, στο διάολο. Γιατί έχει αξία τώρα, έτσι. Θα σε ελέγχουν από όλες τις πάντες και θα βλέπουν ότι πραγματικά είναι αξία, όπως βεβαιώνεται.
Το ότι κινήθηκε μέσα στην αγορά το χρήμα είναι θέμα συνεγγύρων. Εσύ τώρα πας κάπου επειδή είναι φρέσκα τα πράγματα και κάνει μια συναλλαγή να αγοράσει έπιπλα. Τα έπιπλα σου κάνουν 4.000. Σου λέω όμως, ρε φίλε, έχω και ΦΠΑ, έχω και αυτά, έχω εισαγωγή, ό,τι έχει κάνει. Λες, οκ. Θες 1.500 και τα άλλα με αρτεμίσιο. Ναι, θα σου πει. Γιατί αφού θα αγοράσει ξύλα πάλι με αρτεμίσιο. Αυτή η κυκλοφορία θα γίνει θόλοντας και εμείς. Αν αύριο 5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν αρτεμίσιο, θα γίνει κόλαση. Γιατί θα κοιτάξουν να το σπρώξουν. Γιατί έχουν. Δεν το σπρώξει εδώ, πιο πέρα. Αυτό θα βγει και στο έξω. Έχει επίπτωση στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στην Τουρκία, στην Ιταλία. Έχει επίπτωση. Τρέχει, τρέχει. Αυτό τρέχει. Δεν σταματάει μετά. Γιατί κάνει συναλλαγή. Η συναλλαγή έχει ήδη το υπάγγι του στο δικό του. Άρα είσαι συναλλάξιμο. Εφορία πού να σε πιάσει τον αέρα, πού να σε τσακώσει. Ναι, αλλά στο χάλισα, πρόσεξε του λέω. Δεν στο έχω. Αυτό το πουλά το κάνω μέχρι 5 φορές. Πώς θα πάει. Άμα δούμε ότι όλοι παίρνουν, θα το κόψουμε λίγο. Για να μην πέσει πολύ. Αυτόματα, αυτό θα μπει στο χρηματιστηριακό αγάπη. Δεν γίνεται γιατί όταν κυκλοφορεί στην αγορά, παίζει το χρηματιστήριο. Αφού του ενοχλεί πραγματικά στην καρδιά του, τι πάει, είναι έμφραγμα αυτό στην αγορά. Άρα, αν κάνω έμφραγμα στην κεφαλαγορά, τι θα κάνει κεφαλαγορά. Θα μου καλιάζω, τι λέω εδώ, δεν μου έπα, εδώ. Εγώ όσα σα χαρίσω, θα τα βγάλω διπλάσια από εκείνα που θα πουλήσω στου άλλου. Γιατί αυτό θα ανεβαίνει χρηματιστηριακά. Δεν ξέρω το καταλαβαίνει. Στο χαρίζω και κινείται την ώρα που είναι στην αγορά, είσαι κυρίαρχο. Μετά δεν στο χαρίζω, στο πουλάω. Εσένα στο χάρισα. Οι άλλοι που θα έρθουν το πουλάω. Θα το πουλήσω με 10 συν 10 συν 10 συν 10. Θα βγάλω τα λεφτά του χαρίσματος από τη μόλυνση του αέρα μετά. Μετά θα πουλάω με αέρα. Πριν δεν πουλάω, χαρίζω. Δεν ξέρω το κατάλαβα. Να πω όμως κάτι. Αυτά είναι σχέδια. Εδώ έχουμε τα άλλα τα όπλα με τα οποία πολεμάμε. Αυτά είναι σχέδια. Σίγουρα, είναι καλό να ακούσουμε και να μην απασχολείται το μυαλό μας. Όταν λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, τότε θα γίνει πλήρη ενημέρωση το πώς θα λειτουργήσει. Μέχρι τότε λίγη υπομονή. Έχουμε τόσα πολλά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και κάποιοι δήμοι σε αυτό. Γι' αυτό λέω αυτά συνάδουν αύριο το πρωί με τους δήμους που θα ολοκληρωθεί η πρώτη χρηματοδότηση. Γι' αυτό πρέπει να τελειώσουμε με το άνοιγμα της Ε4. Δεν είναι να τα αφήσουμε 2 μήνες, 3 να το δούμε. Και να προχωρήσουμε στην οργάνωση των ομάδων για να πάμε στη συνέλευση. Ούτε μόνο 2.000 άνθρωποι μπορούν να κάνουν όλα αυτά.